Γεια σα, φίλε και φίλοι του καναλιού Δενδροκομεία, Θεωρία και Πράξη. Σήμερα θα εστιάσουμε στο ακτινίδιο. Έχουμε στα χέρια μα ενδιαφέρουσε πληροφορίε από τον κύριο Γιάννη Παπαδάκη, καθηγητή δενδροκομεία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και θα δούμε τι μα λέει για την καλλιέργειά του. Ναι, ο στόχο μα είναι ε, να πιάσουμε τι βασικέ πτυχέ. Ξέρει, από τα χαρακτηριστικά του φυτού, μέχρι ε, τι πιο σύγχρονε πρακτικέ, τι ποικιλίε που παίζουν τώρα. Ωραία, ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Το ακτινίδιο, από πού μας ήρθε? Κοίτα, οι ρίζες του είναι στην Κίνα, αλλά το όνομα Kiwi το πήρε στη Νέα Ζηλανδία, από όπου ουσιαστικά διαδόθηκε ας πούμε παγκοσμίω. Και στην Ελλάδα, πότε ξεκίνησε η καλλιέργεια? Εδώ ξεκίνησε κάπου στο 75 κυρίως στην Πιερία. Και από τότε ε, έχει γίνει μεγάλη δουλειά. Ναι, βλέπω εδώ τα στοιχεία. Πάνω από 104.000 στρέμματα σήμερα. Και τέταρτη θέση παγκοσμίω. Καθόλου άσχημα. Καθόλου άσχημα. Πράγματι. Είναι εντυπωσιακή η πορεία. Και το φυτό από μόνο του έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, τι χαρακτηριστικά έχει. Λοιπόν, είναι πολύ ετέ, φιλοβόλο, αναρριχόμενο φυτό. Το πιο κρίσιμο, θα έλεγα, είναι ότι είναι διοίκο. 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 Τι σημαίνει αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε ξεχωριστά αρσενικά και ξεχωριστά θηλυκά φυτά. Χρειάζονται και τα δύο στον αγρό για να γίνει γονιμοποίηση και να πάρουμε καρπό. Α, μάλιστα. Επίση, το ριζικό του σύστημα είναι σχετικά επιφανειακό, κυρίω στα ε, 50 με 70 εκατοστά βάθο, και οι βλαστοί του έχουν αυτή την τάση να τυλίγονται. Και βγάζει και κάτι βλαστού πολύ δυνατού, του λέμαργου, που θέλουν διαχείριση. Κατάλαβα. Αυτό το διοίκο που είπε μου ακούγεται σαν να περιπλέκει τα πράγματα, ειδικά στην επικονίαση. Ακριβώ, εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση. Τα άνθη του, εκτό του ότι είναι σε διαφορετικά φυτά, δεν έχουν νέκταρ. Καθόλου. Οπότε οι μέλισσε δεν πολύ ενδιαφέρονται. Ακριβώ. Δεν τα βρίσκουν ελκυστικά. Κι όμω, οι μέλισσε είναι οι βασικοί μα επικονιαστέ. Και η καλή επικονίαση είναι το Α και το Ω για τον καρπό. Γιατί είναι τόσο σημαντική? Κοίτα, ο καρπός του ακτινιδίου είναι ράγα και είναι κλιμακτηριακός, δηλαδή συνεχίζει να οριμάζει και μετά τη σιγομιδή. Αλλά το μέγεθός του εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των σπόρων μέσα του. Αλήθεια? Ναι, ναι. Σκέψου, για παράδειγμα, η κλασική ποικιλία, η Hayward, ένα καρπός γύρω στα 80 γραμμάρια πρέπει να έχει μέσα περίπου χίλιου σπόρους. Χίλιου σπόρους! Wow! Πολύ δουλειά για τι μέλισσες, λοιπόν. Ακριβώ. Γι' αυτό και οι πρακτικέ που ακολουθούμε είναι κρίσιμε. Ωραία, πάμε να τι δούμε. Η επικονίαση, λοιπόν, πώ την αντιμετωπίζει ο παραγωγό. Ε, είναι δύσκολο κομμάτι. Συνήθω βάζουμε κυψέλε μέσα στον οπορώνα την περίοδο τη ανθοφορία. Αλλά συχνά δεν φτάνει αυτό. Τι άλλο κάνουμε. Χρειάζεται να δώσουμε στι μέλισσε και συμπληρωματική τροφή, ξέρει, ζαχαρόνερο νερό συνήθω, για να τι κρατήσουμε εκεί να δουλέψουν τα άνθη. Και σε πολλέ περιπτώσει, μάλιστα, κάνουμε και τεχνητή επικονίαση. Δηλαδή, παίρνει ο παραγωγό τη γύρη και. Ναι, συλλέγεται η γύρι από τα αρσενικά άνθη και μεταφέρεται στα θηλυκά, είτε με ψεκαστικά μηχανήματα διαλυμένη σε νερό, είτε σε ξηρή μορφή με ειδικού επικονιαστέ. Καταλαβαίνω. Πέρα από την επικονίαση, τι άλλο είναι κλειδί. Το κλάδεμα, φαντάζομαι. Α, ναι. Το κλάδεμα είναι θεμελιώδε. Ο στόχο πάντα είναι να μπαίνει φω παντού, να αερίζεται καλά η κόμη. Αυτό επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του καρπού. Και έχουμε διαφορετικά κλάδεματα. Βέβαια. Έχουμε το χειμερινό κλάδεμα, που γίνεται όταν το φυτό είναι σε λίθαργο. Εκεί διαμορφώνουμε το σχήμα του φυτού και επιλέγουμε τι κλιματίδε που θα μα δώσουν καρπού την επόμενη σεζόν. Και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, έχουμε τα θερινά κλαδέματα ή χλωρά κλαδέματα εκεί κυρίως αφαιρούμε την περιττή βλάστηση, ειδικά αυτούς τους λέμαργους βλαστούς που λέγαμε, που ανταγωνίζονται τους καρπούς. Στόχος είναι να πάει η δύναμη του φυτού στους καρπούς και να βελτιωθεί ο φωτισμός τους. Μάλιστα. Και βλέπω εδώ στις σημειώσεις και για αρέωμα. Ναι, το αρέωμα είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Αφαιρούμε δηλαδή ένα μέρος από τα άνθη ή τους μικρούς καρπούς νωρίς στην καλλιεργητική περίοδο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να γίνουν οι υπόλοιποι καρποί μεγαλύτεροι. Ακριβώ. Ρυθμίζουμε το φορτίο του δέντρου. Λιγότεροι καρποί σημαίνει ότι το φυτό μπορεί να του θρέψει καλύτερα. Οπότε γίνονται μεγαλύτεροι και ποιοτικότεροι. Λογικό. Και υπάρχει και μια άλλη τεχνική. Η χαραγή. Girdling. Τι είναι αυτό. Η χαραγή είναι λίγο πιο επεμβατική τεχνική. Κάνουμε μια τομή. Αφαιρούμε δηλαδή μια στενή λωρίδα φλοιού γύρω-γύρω από τον κορμό ή από έναν βραχιώνα. Και τι πετυχαίνουμε με αυτό. Εξαρτάται πότε θα την κάνεις. Αν την κάνεις την άνοιξη, μπορεί να βοηθήσει να αυξηθεί το μέγεθος των καρπών. Αν την κάνεις το καλοκαίρι, βοηθάει να ανέβουν τα σάχαρα, η ξηρά ουσία δηλαδή στους καρπούς. Ακούγεται αποτελεσματικό, αλλά και λίγο ριψοκίνδυνο. Είναι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή της για να μην κάνει ζημιά στο φυτό μακροφρόθεσμα. Δεν είναι κάτι που το κάνουν όλοι ή κάθε χρόνο. Κατανοητό. Όλα αυτά δείχνουν πόσο ακριβή πρέπει να είναι η διαχείριση. Πάμε στη λίπανση τώρα. Λένε πω η ακτινιδιά είναι λέμαργο φυτό. Ισχύει. Ναι, ισχύει. Έχει όντω υψηλέ απαιτήσει σε θρεπτικά στοιχεία. Ειδικά σε κάλιο, άζωτο και ασβέστιο. Αυτά τα τρία είναι πολύ σημαντικά. Και πώ ξέρει ο παραγωγό τι και πόσο να ρίξει. Εδώ είναι το κλειδί. Η σωστή διάγνωση. Αυτή γίνεται συνδυάζοντα δύο πράγματα. Την ανάλυση του εδάφου για να δούμε τι υπάρχει ήδη διαθέσιμο και τη φιλοδιαγνωστική. Φιλοδιαγνωστική? Δηλαδή αναλύουμε τα φύλλα? Ακριβώς. Παίρνουμε δείγμα φύλλων, ιδανικά τον Αύγουστο, και τα στέλνουμε στο εργαστήριο. Η ανάλυση μας δείχνει τι πραγματικά έχει πάρει το φυτό. Και δεν κοιτάμε μόνο τις ποσότητες, σωστά? Όχι, καθόλου. Πολύ σημαντικής είναι και οι ισορροπίες μεταξύ των στοιχείων. Για παράδειγμα, η σχέση αζότου προς ασβέστιο ή προς ασβέστιο και μαγνήσιο. Αυτές οι ισορροπίες επηρεάζουν πολλά πράγματα. Όπως. Όπως την ποιότητα του καρπού, την ανάπτυξη των λέμαργων βλαστών που λέγαμε, αλλά και τη δυνατότητα του καρπού να συντηρηθεί καλά μετά τη συγκομιδή. Υπερβολικό άζωτο, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει τον καρπό πιο ευαίσθητο στη συντήρηση. Πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ, φίλε και φίλοι, αν βρίσκετε αυτέ τι πληροφορίε χρήσιμε, μην διστάσετε να πατήσετε ένα like και να τι μοιραστείτε. Βοηθάει πολύ το κανάλι. Σωστά. Και μετά από όλα αυτά, φτάνουμε στη συγκομιδή. Ναι. Πότε είναι η σωστή στιγμή για να μαζέψουμε τα ακτινίδια? Το βασικό κριτήριο είναι τα σάχαρα. Μετράμε τα διαλυτά στερεά συστατικά με ένα ειδικό όργανο, το διαθλασίμετρο. Και τα εκφράζουμε σε βαθμούς μπρίξ. Και πόσο πρέπει να είναι. Για την Hayward, που είναι η πιο διαδεδομένη, θέλουμε συνήθω πάνω από 6,2 βαθμού μπρίξ για να ξεκινήσει η συγκομιδή. Βέβαια, ελέγχουμε και τη σκληρότητα του καρπού. Μια και είπε, Χέιουαρντ, α πούμε δύο λόγια για τι ποικιλίε. Αυτή είναι η Βασίλισσα, έτσι. Ναι, η πράσινη Χέιουαρντ κυριαρχεί παγκοσμίω. Είναι α πούμε το στάνταρτ. Αλλά τα τελευταία χρόνια ε, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Τι εννοεί. Έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι οι κυτρινόσαρκε ποικιλίε. Ονόματα όπω Κικόκα, Σορέλι, Τζινταό, Τζινιάν ακούγονται όλο και πιο πολύ. Υπάρχουν και κάποιες κοκκινόσαρκες, αλλά ακόμα είναι πιο περιορισμένες. Και γιατί αυτή η στροφή προς τις κίτρινες? Κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, πιάνουν συνήθως καλύτερες τιμές στην αγορά. Και δεύτερον, είναι συχνά πιο γλυκές και αρωματικές από την Hayward, κάτι που αρέσει στους καταναλωτές. Το χρώμα τους είναι επίσης ελκυστικό. Και στην Ελλάδα βλέπουμε αυτήν την τάση. Ναι, σαφώς. Υπάρχουν ήδη αρκετές νέες φυτεύσεις με κίτρινες ποικιλίε. Συνεταιρισμοί όπω η Ζεύ Ακτινίδια, η ΕΑ Καβάλα, ο Συνεταιρισμό Αγρινίου, αλλά και εταιρείε όπω η Ιταλική Gin Gold μέσω συνεργατών επενδύουν σε αυτέ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, λοιπόν. Είναι, ναι. Και μάλιστα μερικέ από αυτέ τι νέε ποικιλίε, όπω α πούμε όψιμοι, η όψιμη κίτρινη κικόκα, δείχνουν και καλή συμπεριφορά στη συντήρηση. Μπορούν να μείνουν στο ψυγείο για τρει με πέντε μήνε υπό τι κατάλληλε συνθήκε πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη με τις ποικιλίε για όσους θέλουν να μαθαίνουν πρώτη τα νέα και να έχουν πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένες αναλύσεις, μην ξεχνάτε το κουμπί συμμετοχή, το join, κάτω από το βίντεο. Έτσι ακριβώς. Οπότε, για να τα μαζέψουμε λίγο, τι κρατάμε από όλα αυτά. Είναι σαφέ, νομίζω, και από τα στοιχεία του καθηγητή Παπαρδάκη ότι η καλλιέργεια του ακτινιδίου ε, δεν είναι απλή. Όχι, σίγουρα όχι. Απαιτεί γνώση. Απαιτεί προσοχή σε κάθε βήμα στην επικονίαση, στη λύπανση, στο κλάδεμα, στο αρέωμα, ακόμα και στην επιλογή της ποικιλία και στη συγκομιδή της σωστή στιγμή. Όλα αυτά μαζί καθορίζουν την τελική ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής. Ακριβώς. Και αυτό με κάνει να σκέπτομαι, κοιτώντα προς το μέλλον, Έχουμε την κλιματική αλλαγή που είναι εδώ και επηρεάζει τα πάντα. Έχουμε αυτές τις νέες ποικιλίε που μπαίνουν στο παιχνίδι, ίσως πιο απαιτητικές, ίσως πιο ευαίσθητες. Πώς διαμορφώνεται άραγε το, το τοπίο για την ελληνική ακτινιδιοκαλλιέργεια, τι προκλήσεις έρχονται, αλλά και ποιες ευκαιρίες μπορεί να ανοίγονται για τους παραγωγούς μας. Ένα ερώτημα που νομίζω αξίζει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ανάλυση. Αν σας άρεσε και βρήκατε χρήσιμες τις πληροφορίες, ένα like πάντα βοηθάει όπως και το να μοιραστείτε το βίντεο. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Δεντροκομεία, Θεωρία και Πράξη. Και για τους πιο αφοσιωμένους πατήστε το κουμπί συμμετοχή Join για πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, ανάλυσης, καλλιεργητικές τεχνικές και πολλά άλλα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά!